χαρά να έχουμε σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον άρχο, τον κύριο Στέλιο Φενέκο, ένα άνθρωπο που ασχολείται ιδιαίτερα με τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, τα ζητήματα με τα ελληνοτουρκικά και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας σε επίπεδο γεωπολιτικό και στρατηγικό. Καλημέρα σας, κύριε Ναύαρχε. Με ακούτε? Ναι, ναι, βέβαια, σας ακούω. Καλημέρα, να είστε καλά. Από την κρύα Αθήνα, και εμείς το ίδιο εδώ. Μια κρύα μέρα. Δυστυχώς έχουμε και νεκρό στην περιοχή μας και τρεις αγνοούμενους στο Ρέθυμνο. Αυτή η κακοριά κεριά, δεν ξέρω αν ως προς τη σφοδρότητά της, αλλά συνέβηκαν διάφορα που είναι εκτός σχολιασμού κατά τη γνώμη μου, με κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων, κεντρικών αρτηριών και ό,τι συνέβηκε με περιοχές ολόκληρες της χώρας μας. Να πάμε λίγο έτσι στα δικά μας, που νομίζω ότι η σημερινή μέρα είναι και οι τελευταίες αυτές μέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Να σας κάνω μια ερώτηση. Μου δίνεται η εντύπωση ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε να κάνουμε με ένα brand affair ανάμεσα στην Τουρκία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν ξέρω πώς εκτιμάτε την όλη κατάσταση μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Biden και τις πρώτες έτσι κινήσεις από μεριάς της Τουρκίας που έχουν σχέση με τα δικά μας ζητήματα. Κοιτάξτε, ο Biden αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει πολλά σοβαρά εσωτερικά προβλήματα. Και ήδη η πρώτη προτεραιότητα που έδωσε ήταν να αποκαταστήσει τη δημοκρατία και την εσωτερική τάξη. Και ήδη, από ό,τι ξέρω, έχει υπογράψει μέχρι σήμερα καμιά 40 προεδρικά διατάγματα που αφορούν το εσωτερικό της χώρας. Όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, οι περισσότερες απόψεις που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι οι προεκλογικές του διακηρύξεις, στις οποίες είχε οριοθετήσει την επάνωδο της Αμερικής στο διεθνές περιβάλλον, την βελτίωση των συμμαχιών, τον έλεγχο αναδυόμενων δυνάμεων στην Ασία, διότι θεωρούσε ότι οι συμφωνίες που έκανε ο Τραμπ με την Κίνα δεν ήταν οπωσδήποτε προς το συμφέρον της Αμερικής, και βέβαια την ξανατοποθέτηση της Ρωσίας σαν τον κύριο αντίπαλο των ΗΠΑ την επόμενη δεκαετία. Συνεπώς, δεν είχε ασχοληθεί τόσο με την Τουρκία σοβαρά, πλην μόνο κύκλοι του State Department σε σχέση με την επιστολή που κάνανε οι 64 γερουσιαστές, όπου επέμεναν για τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, όχι όμως για αυτό που κάνει σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως προς τους 400 και ως προς την γενικότερη έλλειψη δημοκρατίας στο εσωτερικό της Τουρκίας. Άρα δεν έχουμε δει ακόμα την εξωτερική πολιτική της Αμερικής προς την Τουρκία. Ναι, θα ήθελα όμως να ρωτήσω στο σημείο αυτό, πώς εκτιμάτε την στάση της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα? Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με νέα ναύτεξ, ξανά σοριάνια στο Αιγαίο, ζητήματα που έχουν να κάνουν, δείχνουν δηλαδή ότι από μεριάς της Τουρκίας ασκείται ένα ιδιότυπο brand affair με την νέα αμερικάνικη ηγεσία. Για ποιο σκοπό το κάνει αυτό? Ναι, είναι γεγονός ότι η Τουρκία έκανε λίγο πίσω, τραβώντας τα ερευνητικά και αλλάζοντας τη ρητορική της και προς την Ευρώπη, αλλά περιμένοντας και λίγο παγωμένα να δει τι θα γίνει με την Αμερική. Από τη στιγμή όμως που βλέπει ότι η Αμερική είναι επιφυλακτική, διότι οι δηλώσεις του νέου Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν της δίνουν και πολλά περιθώρια να νιώθει χαρούμενη. Απ' την άλλη πλευρά βλέπει ότι η Ευρώπη έναντι της Αμερικής θα έχει δεύτερο λόγο, όχι πρώτο λόγο όπως είχε μέχρι τώρα, γιατί επί Τραμπ η Ευρώπη είχε αποκτήσει μεγάλο διαμεσολαβητικό ρόλο. Τώρα που επεμβαίνει η Αμερική στο διεθνές σύστημα, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κι άλλος παίκτης που δεν είναι δυνατόν μπορεί να τον ελέγξει. Στη λογική λοιπόν αυτή και με δεδομένο ότι θα υπάρξουν συζητήσεις σε επόμενο καιρό, προσπαθεί να επανεπιβεβαιώσει τα τελεσμένα που έχει δημιουργήσει, είτε σε ρητορικό επίπεδο, είτε επικαλούμενοι όλους αυτούς τους χάρτες που βλέπουμε που κυκλοφορούν,
και με συμβολικές κινήσεις που το είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά που θα κάνει, δηλαδή το να βγάλει ένα ερευνητικό σκάφος για να κάνει οκεανογραφικές έρευνες, δεν μπορεί να την κατηγορήσει κανένας ότι κάνει κάποια παραβίαση κυριαρχικού δικαιώματος, παρά το γεγονός ότι έχει την υποχρέωση να πληροφορήσει τις παράκτιες χώρες για αυτές τις έρευνες. Ήθελα να ρωτήσω στο σημείο αυτό, που το θίξατε, στην επιφάνεια οι χάρτες του 14 με κοκκινισμένες περιοχές του Καυκάσου και τις άλλες δημοκρατίες από εκεί, αυτή τη στιγμή έχοντας δοσμένη η Τουρκία μια, δεν έχει δοσμένη, αλλά βλέποντας ας πούμε και την αμερικάνικη πολιτική, τα πρώτα της σημάδια και την προσπάθειά της να επέμβει στη διεθνή σκηνή, να ξαναμπεί στη διεθνή σκηνή, επιδιώκει ρήξη και με τη Ρωσία, διότι οι χάρτες αυτοί ουσιαστικά τι κάνουν, κοκκινίζουν περιοχές της Ρωσίας, ζητήματα στρατηγικών συμφερόντων, δηλαδή της ίδιας Ρωσίας, της Ομοσπονδίας, της Ρώσικης Ομοσπονδίας σήμερα. Δεν την καταλαβαίνω, είναι μια πολιτική αμφιλεγόμενη και αρκετά με στοιχεία σύγχυσης από τη μεριά της Τουρκίας αυτή τη στιγμή. Πώς το εκτιμάτε? Ναι, αν δούμε για την περίοδο του ψυχρού πολέμου, ο παντουρκισμός ήταν στο υπογάστριο της Ρωσίας, ήταν ένας φόβος που τον είχε η Σοβιετική Ένωση από παλιά. Διότι η Τουρκία πάντα προσπαθούσε να ελέγξει τις τουρκογενείς φυλές και κράτη που υπήρχαν στην περιοχή. Από τη στιγμή που η Ρωσία κατέρευσε, η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε, η Τουρκία προσπάθησε να βάλει πόλη σε αυτές τις τουρκογενείς περιοχές και σε κάποιο βαθμό το κατάφερε. Όσον αφορά το Τουρκμενιστάν, το Δαγκεστάν κλπ. Το κατάφερε. Όσον αφορά το Αζερβαϊτζάν που είδαμε τελευταία. Αυτός λοιπόν είναι ένας φόβος της Ρωσίας που πάντα θα υπάρχει και αυτός ο φόβος μεγαλώνει γιατί. Επειδή η Ρωσία στον παντουρκισμό ήρθε και έβαλε και την έννοια του Ισλάμ που πριν δεν τον είχε. Είχε μόνο τον Τούρκο Οθωμανού. Αυτή τη στιγμή λοιπόν και με την φιλοδοξία της να προσετεριστεί και τις Ισλαμικές χώρες, προσπαθεί να διευρύνει τις ζώνες επιρροής της. Αυτός ο χάρτης που κυκλοφόρησε του Φρίντμαν, ο οποίος στην ουσία είναι από το 2008 και έχει αναθεωρηθεί στα κάποιες στιγμές, θα έλεγα περισσότερο και μιλάει για μια περίοδο 50 χρόνων, το οποίο είναι εξαιρετικά αστείο να πούμε ότι μπορούν να γίνουν τέτοιες προβλέψεις. Θα έλεγα περισσότερο ότι ο Φρίντμαν είναι ο Νοστράδαμος της νέας εποχής και ο χάρτης αυτός κυρίως χρησιμοποιείται προπαγανδιστικά από την Τουρκία, αλλά στο διεθνές περιβάλλον δεν έχει καμιά σοβαρή υπόσταση. Μάλιστα. Είπατε και κατά τη γνώμη μου φαίνεται μπήκε και το ζήτημα σε σχέση με το Ισλάμ και το ρόλο της Τουρκίας. Βλέπουμε όμως απέναντι στην ηγεμονία περιφερειακών δυνάμεων στην περιοχή κλπ. Βλέπουμε όμως ότι και με το τελευταίο φόρουμ φιλίας αλλά και τις όλες εξελίξεις φαίνεται ότι η Τουρκία πιθανά χάνει κάποια ερίσματα στο χώρο. Είναι πολύ εύστοχη παρατήρηση και θα το συνδέσω και με το χάρτη. Ο Φρίντμαν, γράφοντας αυτό το βιβλίο για τα 100 χρόνια που το έγραψε το 2008 και έκτοτε προσπάθησε να το αναθεωρήσει κατά περιόδους, στην ουσία κάνει μια πρόβλεψη η οποία είναι εξωφρενική. Δηλαδή θεωρεί ότι από το 2010 μέχρι το 2020 θα είχαμε ψυχρό πόλεμο που δεν έγινε. Θεώρησε ότι η Ρωσία και η Κίνα θα κατέρευαν που δεν κατέρευσαν. Θεώρησε ότι η Ιαπωνία και η Πολωνία με τις χώρες γύρω της και η Τουρκία θα αναδειχθούν σε μεγάλες δυνάμεις μέχρι το 2030 που δεν αναδείχθηκαν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο χάρτης έγινε περισσότερο για να εντυπωσιάσει και να βγάλει τα αποθυμένα του Φρίντμαν παρά να έχει υπόσταση. Το πρόβλημα είναι ότι αυτόν τον χάρτη τον πήρε η Τουρκία και τον έκανε τελευταίες μέρες προπαγάνδα. Η προπαγάνδα αυτή λοιπόν ενόχλησε τους Ρώσους, αλλά ακόμα σημαντικότερο, επειδή αυτός ο χάρτης βασίζεται στο Ισλάμ και θεωρεί ότι η Τουρκία θα επηρεάσει όλες τις Ισλαμικές χώρες. Ακριβώς. Και εδώ ακριβώς κάνει λάθος. Διότι τι αποδεικνύεται, ότι χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν κλπ. Παρά το γεγονός ότι είναι Ισλαμικές, έχουν αντιληφθεί ότι η τεχνολογία και το δυτικό πρότυπο στον βαθμό που μπορούν να υιοθετήσουν κάποια πράγματα από αυτό
όχι κυρίως τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τόσο στην τεχνολογία και στην εξωστρέφεια, βλέπετε ότι αναπτύσσουν, κάνουν στρατηγικές συμμαχίες με τη Δύση και αναπτύσσουν αυτή τη στιγμή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στείλανε και στο διάστημα και πύραυλο. Αυτή λοιπόν η εφιέστατη κατά την άποψή μου προσέγγιση του κ. Δένδια να κάνει αυτό το φόρουμ φιλίας, ενώνοντας χώρες οι οποίες έχουν αυτή την εξωστρεφή αντίληψη και την καλή συνεργασία με τον δυτικό κόσμο, πιστεύω ότι αυτό είναι και, και η αχίλιος πτέρνα της τουρκικής λογικής να ελέγξει το Ισλάμ. Ναι. Σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά την προσέγγιση των σχέσεων Αιγύπτου με τις υπόλοιπες αραβικές χώρες και τις σχέσεις Κατάρ-Τουρκίας, βλέπετε καμία εξέλιξη? Γιατί το θέτω ως ερώτημα? Το θέτω ως ερώτημα στη λογική ότι νομίζω ότι από αυτήν την εξέλιξη κρίνονται σημαντικά και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα των αγωγών και ιδιαίτερα του ΙΣΜΕΤ. Ναι, και εδώ πολύ σωστά το θέτετε και θα σας πω γιατί το θέτετε. Πάλι θα επανέλθω σε αυτή την αντίληψη για την ηγεμονική θέση της Τουρκίας στον Ισλαμικό κόσμο και στην περιοχή που είναι ψευδεπίγραφη και θα σας πω γιατί. Αυτή τη στιγμή το ΑΕΠ της Σαουδικής Αραβίας είναι κοντά στο 1-3. Το ΑΕΠ της Αιγύπτου είναι 1,3-3. Η Αίγυπτος έχει 100 εκατομμύρια. Η Σαουδική Αραβία έχει 40 και ανεβαίνει. Και όλος ο κόλπος μαζί, αν βάλουμε το ΑΕΠ και τους πληθυσμούς, ξεπερνάνε αυτά που έχει η Τουρκία. Συνεπώς, πώς θα ηγηθεί η Τουρκία σε όλους αυτούς στο μέλλον? Είναι εξαιρετικά απίθανο και αδύνατο να γίνει, πέραν των ιδεολογικών και οθωμανικών κολλημάτων που μπορεί να υπάρχουν στις αντιλήψεις του αραβικού κόσμου. Συνεπώς, περισσότερο θα έλεγα, και γι' αυτό λέω ότι είναι ευφυής η στάση μας, να έχουμε μια εξαιρετική συμφωνία με τον αραβικό κόσμο, αδιακρίτως αν είναι Ισλάμ ή όχι, τον αραβικό κόσμο που παραδοσιακά είχαμε συμφωνίες, και αυτή ακριβώς θα είναι η περιφερειακή μας συμμαχία που θα ανατρέψει τις επεκτατικές τάσεις της Τουρκίας, τουλάχιστον σε αυτές τις αραβικές χώρες που θα μας επηρέαζε. Να έρθω λίγο σε ένα άλλο ζήτημα. Το ρόλο της Γαλλίας, μέχρι που τον βλέπετε να φτάνει σε σχέση με την θετική στάση και τη στάση της όσον αφορά την χώρα μας? Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα που ξεκινάει από τη σχέση Αμερικής. Και ξέρετε γιατί σας το θέτω σαν ερώτημα αυτό? Διότι έχει να κάνει και με σημαντικές επιλογές που πρέπει να κάνουμε σαν χώρα. Διότι αν η Γαλλία είναι διατεθειμένη να στηρίξει την χώρα σε όλα τα επίπεδα με την έννοια και μιας ευρύτερης συμφωνίας, τότε μπαίνει και ζήτημα όχι επαναπροσανατολισμού αλλά κύριας κατεύθυνσης επιλογών στο επίπεδο της στρατηγικής μας. Μάλιστα. Κοιτάξτε, όλα θα εξαρτηθούν από τη στάση της Γερμανίας και θα εξηγήσω τι εννοώ με τη Γερμανία. Η Γερμανία έχει κάνει ένα τραγικό στρατηγικό λάθος. Αντί να ηγηθεί στην Ευρώπη ενοποιητικά, λειτουργήσε στην Ευρώπη δημιουργώντας ζώνες επιρροής. Αυτό είναι ένα στρατηγικό λάθος τεράστιο. Προσπάθησε να προσωτεριστεί τις πρώην ανατολικές χώρες και όλες τις χώρες περιφερειακές, δημιουργώντας μια διάσταση με όλες τις άλλες χώρες που παραδοσιακά ήταν πιο φιλελεύθερες, πιο δημοκρατικές κλπ. Διότι μην κρυβόμαστε, ψήγματα του αυταρχισμού στην Γερμανία τα βλέπουμε τακτικά. Η σχέση λοιπόν Αμερικής με Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα με Γερμανία, πιστεύω ότι προωθούν την άνοδο της γαλλικής εξωστρέφειας και των ανθρωπιστικών αντιλήψεων που έχει η Γαλλία. Η παραδοσιακή λοιπόν αυτή συμμαχία του αγγλοσαξονικού παράγοντα με τη Γαλλία και με χώρες όπως εμάς, πιστεύω ότι θα αναβιώσει, πόσο μάλλον σε αυτές τις περιοχές που παραδοσιακά και η Γαλλία και η Αγγλία είχαν επιρροή, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι η Μέση Ανατολή, όπως είναι οι χώρες αυτές, όλες τις περιοχές. Και ιδιαίτερα η Γαλλία έχει και οικονομικο-γεωπολιτικά συμφέροντα γενικότερα, ιδιαίτερα η Γαλλία. Βεβαίως. Και αν θα δούμε, η Γαλλία είναι η μόνη δύναμη που εξακολουθεί και στέλνει σε όλο τον κόσμο δυνάμεις και βοήθεια και συμμετέχει κλπ. Πιστεύω λοιπόν, και το πρώτο τηλέφωνο που έκανε ο Μπάιντεν ήταν στη Γαλλία. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η διαφαινόμενη συμμαχία και η υποστήριξη της Γαλλίας και μες στο ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, προσπαθώντας να προσδιορίζουν το ρόλο του ΝΑΤΟ σε μια συλλογική άμυνα και σε μια
εξισορρόπηση όλων των αναδυόμενων κινδύνων σε όλο τον κόσμο, πιστεύω ότι πρέπει να μας έχει και εμάς συμμάχους. Γι' αυτό επιμένω και λέω ότι πρέπει σήμερα κιόλας, σαν δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής ένωσης που το προβλέπει αυτό, να συμπράξουμε με τη Γαλλία αμυντικά, πράγμα που θα ενισχύσει αυτή τη δυτικοστραφή, εξωστρεφή, φιλελεύθερη και δημοκρατική αντίληψη που πιστεύω ότι θα κυριαρχήσει στο διεθνές σύστημα με ηγεσία των ΗΠΑ. Ήθελα να ρωτήσω, κάτω από αυτές τις συνθήκες και κάτω από αυτό το τοπίο, όπως αυτό διαμορφώνεται, πάμε και βρισκόμαστε μπροστά από τη Σύνοδο Κορυφής, ένα ως γεγονός, και δεύτερον απέναντι όλο αυτό το τοπίο το οποίο αναλύσαμε μέχρι τώρα, οι διερευνητικές, δηλαδή η επανάληψη των διερευνητικών στην Αθήνα, θα έχει να προσθέσει με μία έννοια κάτι παραπάνω από αυτά που ξέραμε, και τι ζητήματα πρέπει να αξιοποιήσει η χώρα μας? Θίξατε πάλι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Κατά την άποψή μου, δεν έπρεπε να αποδεχτούμε να γίνουν πρώτα οι διερευνητικές και μετά η συζήτηση για την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπρεπε να γίνει πρώτα η συζήτηση για την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να καταγραφούν οι παραβιάσεις της, διότι δεν θα είχε τότε περιθώριο να τις κρύψει. Και αφού καταγραφόντουσαν οι παραβιάσεις και είχαμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συζήτησης, όπως είχε διαμορφωθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς, μετά να πούμε, ωραία, πάμε τώρα σε διερευνητικές, έτσι ώστε αν οι διερευνητικές αποτύχουν, να μην δεχθούμε εμείς τη μομφή, διότι αυτό προσπαθεί να επιδιώξει η Τουρκία. Να κάνει τις διερευνητικές δηλαδή τόσο ανυπόφορες για μας, βάζοντας όλα αυτά τα θέματα στο τραπέζι, ώστε να αποχωρήσουμε και μετά να πει, να είδατε, οι Έλληνες δεν συζητάνε. Πιστεύω λοιπόν ότι βιαστήκαμε για τις διερευνητικές. Παρ' όλα αυτά, στο σημείο που είμαστε, αναγκαστικά πρέπει να συμμετέχουμε, αλλά δεν κρατάω μικρό καλάθι για την επίτευξη αποτελέσματος. Θα συμφωνούσω μαζί σας. Γιατί δεν καταλαβαίνω την έννοια, τι διερευνητικές? Δηλαδή δεν ξέρουμε. Κάνω μια σκέψη. Δεν ξέρουμε τις θέσεις και τις προθέσεις των Τούρκων? Οι Τούρκοι δεν ξέρουν αντίστοιχα τις θέσεις της χώρας? Άρα δεν νομίζω ότι οι συνομιλίες αυτές θα πρέπει να χαρακτηριστούν σαν διερευνητικές. Έχετε επίσης στήξατε εδώ και άλλο ένα μεγάλο ζήτημα. Πόσο διερευνητικές είναι και πόσο τηρούν τις αρχές της εμπιστευτικότητας, της μη διεύρυνσης των θεμάτων και της συζήτησης μόνο επί της διαδικασίας? Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω, ναι. Αυτό. Αλήθεια. Όπως συμφωνώ, ναι. Η αίσθησή μου είναι ότι αυτοί που μιλάνε ξεπερνάνε τα όρια, μιλάνε και επί της ουσίας. Και εδώ είναι το μεγάλο λάθος, ότι όταν μιλάς επί της ουσίας με τους Τούρκους, πάντα θα προσπαθήσει να βάλει και να διευρύνει την ατζέντα και να δημιουργήσει ερίσματα τα οποία να καταγραφούν. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι αν αποτύχουν οι διερευνητικές, η Τουρκία δεν θα ισχυριστεί ότι απέτυχαν επειδή δεν συμφωνήσαμε στη διαδικασία. Θα βγει και θα πει ότι απέτυχαν επειδή δεν συμφωνήσαμε επί της ουσίας. Άρα δεν μιλάμε για διερευνητικές, μιλάμε για διαπραγμάτευση, έτσι. Κατά την άποψή μου λοιπόν είναι ψευδεπίγραφα όλα αυτά και προσχηματικά, και δεν ξέρω πώς θα βγούμε από τον κίνδυνο του να δεχτούμε την κατηγορία ότι εμείς φταίμε. Και ξέρετε γιατί σας έβαλα αυτή την ερώτηση? Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα πλαίσιο που ενισχύεται κιόλας. Η στάση των ισχυρών, των μεγάλων δυνάμεων σε επίπεδο Ευρώπης, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ξεφύγει από τη λογική «βρέστε τα». Τι να σας πω, έχετε απόλυτο δίκαιο, και αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα που είπα, ότι η Γερμανία τι έκανε. Μεταθέτοντας τη συζήτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προβλήματα της Τουρκίας, όχι μόνο με την Ελλάδα, προς τις ευρωπαϊκές χώρες, προς παντού, προς όλο τον κόσμο, στη Συρία, στη Λιβύη, τι έκανε? Είπε στην ουσία, παιδιά, ας μην συζητήσουμε για αυτό το θέμα, ας τα βρούνε η Ελλάδα με την Τουρκία και θα συζητήσουμε μετά. Αν όμως η Ελλάδα δεν τα βρει με την Τουρκία, όταν θα συζητήσει η Γερμανία μετά, θα κρατήσει τις ίσες αποστάσεις, άντε και θα βάλει και μια ρητορική τέτοια που να δικαιολογεί τις σχέσεις με την Τουρκία και να νομιμοποιείται η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι συμπεριφέρεται με τον επιθετικό τρόπο που συμπεριφέρεται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ασφαλές ότι λένε βρείτε τα,
και δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι ελληνοτουρκικό ζήτημα μόνο. Αυτό ακριβώς ήθελα να τονίσω. Και με αυτήν την έννοια, όλο αυτό το πράγμα δεν είναι, περιέχει και ένα κίνδυνο δημιουργίας, αν όχι δημιουργίας, να βοηθάει σε μια κατεύθυνση δημιουργίας τετελεσμένων. Βεβαίως και δημιουργεί και τετελεσμένα, και είναι και λάθος και η ρητορική μας που λέμε ότι αν αποτύχουν οι διερευνητικές να πάμε στη Χάγη. Και ας μιλήσουμε ξεκάθαρα. Ας υποθέσουμε ότι πάμε στη Χάγη με ένα συνυποσχετικό, το οποίο λέει μόνο για ΑΕΣ και μόνο για εφαλοτρυπίδα. Θα έρθει λοιπόν ο δικαστής και θα πει: ρε παιδιά, σε αυτές τις περιοχές εδώ που τα νησιά, η Τουρκία λέει ότι είναι δικά της και εσύ λες ότι είναι δικά σας, τι θα κάνω. Αναγκαστικά λοιπόν ο δικαστής έχει δύο υποθέσεις να κάνει. Ή να πει: σταματάω τη διαδικασία και βρείτε την κυριαρχία για τα νησιά, πράγμα που έθεσε το θέμα πλέον στο τραπέζι σε νομικό δικαιωτικό σύστημα διεθνώς. Ή θα πει: αυτές τις περιοχές που δεν έχετε αποφασίσει για την κυριαρχία, τις αφήνω γκρίζες. Και άρα γκριζάραμε όλο το Αιγαίο. Άρα πιο βλακώδης τοποθέτηση από αυτή που λέμε ότι θα πάμε στο Αιγαίο για τη Χάγη, ελπίζοντας ότι θα μείνει μόνο το ζήτημα πιθανιακά ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, δεν υπάρχει. Το λέγεται για πολιτικούς και μονολόγους και δεν έχει ουσία. Ακριβώς. Άρα το ζήτημα είναι γιατί δεν λύνουμε εμείς τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη θέση μας στο παγκόσμιο σύστημα και με βάση το διεθνές δίκαιο στην περιοχή. Άρα τι θέμε τη Χάγη σε αυτή τη λογική. Βεβαίως. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Το να γκριζάρουμε το Αιγαίο δεν βοηθάει προς την ειρήνη. Μάλλον οδηγεί προς τον πόλεμο. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχουμε κάνει 10 οπωσδήποτε τα μίλια να τα παραλληλήσουμε με τον εθνικό εναέριο χώρο, που είναι αναγκαστικός κανόνας διεθνούς δικαίου και κανένας δεν τον αρνείται, και η Τουρκία ας απειλεί με πόλεμο, διότι δεν μπορεί να κάνει πόλεμο για αυτό το λόγο, άσχετα τι απειλεί και όλο το διεθνές περιβάλλον, δεν θα υποστηρίξει μια ενέργεια από την Τουρκία σε αυτό το πράγμα, διότι θα είναι πέραν από το διεθνές δίκαιο, πέραν από τις συνθήκες, πέραν από οποιαδήποτε κανονιστική ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, απορώ γιατί δεν πάμε σε αυτή την κίνηση και πάμε σε άλλες κινήσεις που μας οδηγούν στον πόλεμο για άλλα θέματα. Ναι, ακριβώς. Πάμε σε μια λογική βάζοντας ζητήματα που μας οδηγούν σε πραγματικές αιτίες για πραγματική ένταση. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ωραία. Εντύπωση. Μπορείτε να δώσετε τη διάσταση του τουρκο-λιβικού συμφώνου σε σχέση με όλα αυτά που συζητάμε, γιατί νομίζω ότι με βάση και τις εξελίξεις που έχουμε στη Λιβύη θα πρέπει να κινηθούμε και σε μια διαφορετική κατεύθυνση όσον αφορά τις εξελίξεις στη Λιβύη. Έχετε απόλυτο δίκιο, και την επόμενη μέρα που υπογράφηκε το τουρκο-λιβικό σύμφωνο και όλοι έλεγαν ότι είναι παράνομο, δεν δημιουργεί τίποτα κλπ. Εγώ είπα ότι κάνετε λάθος, είναι μεν παράνομο, αλλά στο διεθνές περιβάλλον η παρανομία μόνο από ένα δικαστήριο τεκμηριώνεται, και όχι από το τι λέει ο καθένας από εμάς. Από τη στιγμή που διακρατικές συμφωνίες δεν δημιουργούν υποχρεώσεις και δικαιώματα σε τρίτες χώρες. Από τη στιγμή λοιπόν που εμείς αποδεχθήκαμε αυτό το τουρκο-λιβικό σύμφωνο και δεν κάναμε το μοναδικό μέτρο που θα μπορούσε να το ακυρώσει, ή μάλλον δύο μέτρα μπορούσαν να το ακυρώσουν. Το ένα ήταν η επέκταση της χωρικής θάλασσας στην Κρήτη, Ρόδο, Κάσο, Κάρπαθο κλπ. Στα 12 μίλια, και ως κανόνας αναγκαστικού δικαίου και σύμφωνα με τη συνθήκη της Βιέννης ακυρωνόταν πάρα αυτά το τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Και το δεύτερο ήταν να κάναμε κι εμείς μια συμφωνία με την Αίγυπτο στη λογική του να διεμβολίζουμε το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, που δεν το προχωρήσαμε, την κάναμε μέχρι περιορισμένο όριο. Την κάναμε όχι μόνο περιορισμένο, αλλά αφήσαμε και αμφισβητούμενα. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Και βέβαια στη συνέχεια κάναμε και αρκετά άλλα λάθη. Ποια είναι τα υπόλοιπα λάθη που κάναμε? Θεωρήσαμε ότι η κρίση στη Λιβύη θα τελειώσει με το Χαφτάρ. Δεν είδαμε ότι στο τουρκο-λιβικό σύμφωνο μέσα προβλέπεται ότι εάν υπάρξει αλλαγή πολιτικής από πλευράς Λιβύης, θα πρέπει 12 μήνες πριν να καταγγελθεί το σύμφωνο από τη Λιβύη και μετά στη συνέχεια να υπάρξει διαιτητικό χαρακτήρα διαμεσολάβηση,
προκειμένου να βρεθεί λύση. Που σημαίνει ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο θα μας απασχολεί οπωσδήποτε για τα επόμενα, αν η κυβέρνηση της Λιβύης, δηλαδή ακόμα και αν η κυβέρνηση της Λιβύης η καινούρια το καταργήσει, η Τουρκία θα συνεχίσει να λέει ότι ισχύει επικαλούμενη τη συμφωνία για τα επόμενα 2 χρόνια. Ακριβώς, και επηρεάζει, επηρεάζει όλη αυτή την κατάσταση και τα ευρύτερα γεωπολιτικά και σχετισμό στην περιοχή. Και αυτό είναι ένα αρκετά κρίσιμο θέμα. Θα ήθελα λίγο να δούμε, με βάση τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται, νέα δεδομένα, με βάση αυτό που έχουμε σε αυτό το τοπίο σήμερα, που μοιάζει να μην έχουν αποκρισταλωθεί κάποια πράγματα σε σχέση με την πολιτική των ΗΠΑ, σε σχέση με τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, πέρα από το ζήτημα το οποίο βλέπουμε από μεριά των ΗΠΑ σε σχέση με μια πιο ενεργή πολιτική στα διεθνή ζητήματα και σε σχέση με την Ευρώπη και σε σχέση με αναδυόμενες χώρες και σε σχέση με τη Ρωσία. Οι εξελίξεις αυτές πώς επηρεάζουν σήμερα το ζήτημα σχετικά με την Κύπρο? Κοίταξε, η Κύπρος είναι... Καταφέραμε και βάλαμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση. Δεν το εκμεταλλευτήκαμε όμως όπως θα έπρεπε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η περίπτωση που θα γίνει για τις συζητήσεις θα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε εντός του πλαισίου του ΟΗΕ, ό,τι έχει αποφασίσει μέχρι τώρα και ούτε πόντο παραπάνω. Και το πλαίσιο του ΟΗΕ είναι συγκεκριμένο. Είναι δύναμη κατοχής, το αδίκημα είναι συνεχές διαρκές της κατοχής, ούτε έχει παραγραφεί ούτε μειώνεται. Και ότι οι οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις γίνουν με την άλλη πλευρά μιλάνε για 2 κοινότητες. Εδώ λοιπόν η λογική των 2 κοινοτήτων και της Ομοσπονδίας ήρθαμε και βάλαμε βλακωδώς κατά την άποψή μου την έννοια της πολιτικής ισότητας στις 2 κοινότητες. Μα πώς μπορεί να είναι πολιτική ισότητα το 75 με το 25. Πολιτική ισότητα στην ψήφο, ναι, πρέπει να υπάρχει. Αλλά όχι στο διοικητικό σύστημα. Το διοικητικό σύστημα σε όλες τις Ομοσπονδίες έχει 2 όργανα με το οποίο κινείται. Το ένα είναι, παράδειγμα, το κοινοβούλιο που έχει αναλογική εκπροσώπηση και η γερουσία που είναι μισή-μισή. Σε όλες τις χώρες και Γερμανία και Ελβετία και Αμερική και όπου δείτε ομοσπονδία, αυτό ισχύει. Ο δε πρόεδρος βγαίνει μέσα από αναλογικότητα. Είτε αυτό είναι από το αναλογικό σώμα του κοινοβουλίου, είτε είναι από την άμεση ψήφο του λαού. Εμείς εδώ θα τον κάνουμε δωτό, λέει, μία φορά ο Τούρκος, μία ο Έλληνας, και η πολιτική ισότητα σημαίνει ότι οι 2 κοινότητες είναι ίσες. Αυτά είναι τελείως παράλογα και εκτός του πλαισίου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των αποφάσεων που λέει να φύγουν και οι έπικοι ακόμα. Μα ουσιαστικά αυτή η λογική των, σχετικά με την Ομοσπονδία ή των χαλαρών ομοσπονδιών ουσιαστικά διατηρείται τελεσμένα στην Κύπρο. Κοίταξε, εάν η Ομοσπονδία, γιατί υπάρχει απόσπαση του Συμβουλίου Ασφαλείας να συζητηθεί επί τη βάση των 2 κοινοτήτων, εάν η Ομοσπονδία διατηρεί το χαρακτήρα που είπα, δηλαδή αναγνωρίζει ότι οι 2 κοινότητες δεν είναι ίσες πολιτικά και το διοικητικό... Συμφωνώ μαζί σας, αλλά δεν μιλάνε γι' αυτό. Ναι, δεν μιλάνε γι' αυτό, όχι. Και βέβαια η Τουρκία έρχεται και τι λέει, βάζει ακόμα χειρότερα, λέει, να το χωρίσουμε προκειμένου να μας εκβιάσει για να υποχωρήσουμε σε όλα τα άλλα. Αυτός είναι ο στόχος της βασικά. Ναι, και βλέπω μια στάση από μεριάς της Κύπρου η οποία εμένα προσωπικά μου δημιουργεί την εντύπωση ότι πάει σε μια αντίστοιχη λύση με αυτά που λέει τώρα η πρόταση σχεδίου ΑΝΑΝ. Είναι ακριβώς φοβικά σύνδρομα, φοβόμαστε ότι θα χωρίσει, θα το διχάσει, θα κάνει κλπ. Και άρα επειδή το φοβόμαστε, δεχόμαστε ό,τι μας προσφέρουν. Διαφωνώ σε αυτή τη λογική. Δυστυχώς το διεθνές περιβάλλον είναι ένα πολύ σκληρό ανταγωνιστικό πεδίο. Χρειάζεται ικανότητες, χρειάζεται σθένος, να είμαστε χαλκέντεροι και να δημιουργούμε τα ερίσματα για να μπορούμε να υποστηρίξουμε τις θέσεις μας. Θέλω να κλείσουμε την εκπομπή με το πώς θα κάνω μία αφαίρεση. Εσείς ως άνθρωπος που και ειδικός που γνωρίζετε τα ζητήματα αυτά, αν σας δινόταν
ή δυνατότητα να σας ακούσει κάποιος από αυτούς που χειρίζονται τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τα ζητήματα γεωπολιτικής στην περιοχή μας. Τι θα το συμβουλεύατε, Ναυαρχέ μου? Κοίταξε, καταρχάς η λογική δένδια είναι καλή. Δηλαδή, η λογική δένδια τι λέει? Λέει ότι έχω ένα πολιτικό πρόβλημα, το οποίο όμως για να το λύσω χρειάζομαι πρώτα απ' όλα νομική βάση και τεκμηρίωση, και άρα πρέπει να δημιουργήσω τα ερίσματα τα νομικά. Και παρά το γεγονός ότι μπορούμε να τον κατηγορήσουμε και για την Αίγυπτο τη συμφωνία και για την Ιταλία, εν τούτης είναι στην κατεύθυνση αυτή και θετικό πρόσημο τελικά θα έχουν. Και το δεύτερο που λέει είναι ότι πρέπει να κάνουν συμμαχίες. Είπατε όμως ο Δένδιας. Ναι. Εδώ έχω ένα ενδιασμό στο κατά πόσον δεν υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες στο εσωτερικό ή δυνάμεων της ελληνικής τάξης που διαφωνούν με αυτή την πολιτική. Έχετε δίκιο απόλυτο, υπάρχει, είναι προφανές. Και το λέει και ο ίδιος ο Δένδιας, το έχει πει, ότι το περιβάλλον του Πρωθυπουργού βλέπει τη λύση πολιτικά. Δηλαδή στη λογική να με βοηθήσει η Γερμανία, να με βοηθήσει ένα, να με βοηθήσει ο άλλος. Όμως τα ζητήματα στο διεθνές περιβάλλον αφενός μεν δεν λύνονται μόνο έτσι, και αφετέρου πολλές φορές αυτή η λογική είναι πρόσκαιρη. Σήμερα είναι η Μέρκελ, αύριο μπορεί να είναι ένας άλλος. Θα έπρεπε λοιπόν να είναι συνδυασμός. Δηλαδή νομικά ερίσματα τα οποία πρέπει να τα δημιουργήσουμε σοβαρά, συμμαχίες που πρέπει να τις χτίσουμε λιθαράκι-λιθαράκι και οπωσδήποτε βελτίωση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας για να υποστηρίξουν όλο αυτό το διπλωματικό-πολιτικό εργαλείο των συνιστοσών που θα αναπτύξουμε. Αυτό θα συμβούλευα λοιπόν την κυβέρνηση και ελπίζω να το κάνει. Αμυντικό δυνατοτήτων. Οι επιλογές που έχουν γίνει όσον αφορά τα οπλικά συστήματα από μόνες τους φτάνουν? Δηλαδή, τι θέλω να πω, προσανατολιζόμαστε για τις φρεγάτες τις γαλλικές, έτσι? Στο παιχνίδι αυτό των εξοπλισμών έχουν μπει και οι δυνάμεις, οι κύριες δυνάμεις, και η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν δεν εξασφαλίσουμε κάτι παραπάνω από μεριάς των Γάλλων, μιας πιο ουσιαστικής στήριξης σε σχέση με τα δίκαιά μας όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, μήπως δεν αποκτά ουσιαστικά χαρακτηριστικά και αυτές οι κινήσεις στο επίπεδο των οπλικών συστημάτων? Ναι, έχετε δίκιο. Οι συνέργειες είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή, αν η συνέργεια ενός οπλικού συστήματος συνδυάζεται και με μια αμυντική συμφωνία υποστήριξης, είναι ακόμα καλύτερα. Και συμφωνώ μαζί σας, έτσι πρέπει να κινηθούμε. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν είναι απόλυτα, δεν είναι η τέλεια οικονομική συμφωνία με τη Γαλλία και αφίσταται έναντι της Ολλανδίας, εγώ θα προτιμούσα και μια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία συνάμα, παρά με την Ολλανδία, η οποία ξέρω ότι δεν πρόκειται να με υποστηρίξει ποτέ. Ακριβώς, και το, με ό,τι περιλαμβάνει μια αμυντική συμφωνία. Βεβαίως. Γιατί μια αμυντική συμφωνία περιλαμβάνει το κομμάτι της ουσιαστικής στήριξης σε επίπεδο εμπλοκής. Βεβαίως. Αποκτά και ένα κρίσιμο ζήτημα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Με βάση την δυνατότητα που έχει σήμερα η Γαλλία και το ρόλο που παίζει στο παγκόσμιο σύστημα. Βεβαίως. Όσον αφορά αυτό. Έτσι, εντωμεταξύ η Γαλλία, αν είδατε, επειδή ακριβώς αναπτύσσει τις εταιρείες πετρελαίων στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει την ανάγκη να αναπτύξει δυνάμεις για να υποστηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις. Ακριβώς. Και ήδη έκανε μια συμφωνία με την Κύπρο για να αναβλοχούν πλοία. Αλλά μια πιο γερή βάση θα την ενδιέφερε τη Γαλλία, είτε αυτή στην Κρήτη, είτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του ελλαδικού χώρου. Και επειδή ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει η αμυντική στρατηγική του κοινή και υπάρχει συμφωνία μεταξύ όλων των χωρών ότι μπορούν και σε διμερές επίπεδο, σε πολυμερές επίπεδο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξουν τέτοιες αμυντικές δυνατότητες και μάλιστα χρηματοδοτούμενες από το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο Αθηνά, θα μπορούσαμε λοιπόν αυτή την αμυντική συμφωνία πέραν των οπλικών συστημάτων να την βελτιώσουμε και με υποδομές και υποστήριξη χρηματοδοτούμενα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Άρα και αυτό το ζήτημα σε σχέση με το πού μπορεί να το πάει η Γαλλία, νομίζω ότι είναι ζήτημα που πρέπει να μπει από δική μας μεριάς και σε ένα επίπεδο διερεύνησης. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι, έχετε δίκιο. Έτσι δεν είναι, απέναντι σε ένα τοπίο βεβαίως που φαίνεται πως είναι.
Ναύαρχέ μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Η συζήτηση μας νομίζω ότι ήταν αρκετά ουσιαστική. Να είστε καλά και να προσέχουμε όλοι. Και εγώ σας ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου δίνετε με τις ερωτήσεις να πάμε πιο βαθιά στα ζητήματα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.